Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα κάνουμε την κουβέντα μας. Το να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι είναι το κλασικό, το τετριμένο. Εμάς μας συγκλώνησε το αντίο σου, έτσι. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για σένα να το πεις και να το γράψεις. Κοίτα, ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Ήταν πολύ δύσκολο να το γράψεις, πολύ δύσκολο να το πεις, όχι μόνο επειδή φεύγω από τον ΠΑΟΚ, αλλά επειδή πρέπει να αποχωριστώ την δεύτερη μου οικογένεια αγωνιστικά, γιατί σίγουρα θα βρίσκομαι στο γήπεδο και σε όλα τα αθλήματα για να βοηθάω και εγώ με τη σειρά μου από την κερκίδα όπως όλοι θα την ΠΑΟΚ. Γιάννη, το έχεις συνειδητοποιήσει, δηλαδή έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι η καθημερινότητα όλη αυτή αλλάζει, ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί σε κάτι καινούριο πλέον? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο στους αθλητές όταν παίρνουν αυτή την απόφαση που πήρες και εσύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Εντάξει, δεν βοηθάει κιόλας επειδή δεν υπάρχει τώρα ούτε προετοιμασία ούτε προπονήσεις. Τώρα είναι η περίοδος είναι νεκρή. Πιστεύω θα μου φανεί πιο δύσκολο τα τέλη Αυγούστου, που συνήθως εκεί πέρα ξεκινήσαμε τις προπονήσεις. Αλλά εντάξει, πρέπει κάπως να το συνηθίσω κι εγώ και πιστεύω ότι έχω 2 μήνες μπροστά μου να μπορέσω να συνηθίσω αυτή την κατάσταση. Γιάννη, για να μπούμε και μέσα έτσι λίγο καλύτερα στο κλίμα, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση? Ήταν για σένα, το σκεφτόσουν ένα καιρό πριν, έβλεπες την κατάστασή σου? Πώς έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτό το αντίο και από τον ΠΑΟΚ και από το άθλημα σε πρώτη φάση? Κοίτα, από την στιγμή που ήρθε ο τραυματισμός σε αρχές του Φεβρουαρίου, σίγουρα ακολούθησαμε κάποιες εξετάσεις με γιατρούς. Μέρα με τη μέρα σίγουρα όλα πήγαιναν καλύτερα, μέχρι και τέλη με μέσα Απριλίου που άρχισε να υποχωρεί ο θρόμβος. Αλλά σίγουρα περιμέναμε να κάνουμε κάποιες ελεκτικές εξετάσεις για να δούμε από τι προήλθε αυτή η θρόμβωση. Και είδαμε ότι εκτός από το χτύπημα που είχα, έχω ένα κληρονομικό χάρισμα το οποίο σε κάνει να είσαι πιο επιρρεπής στις θρομβώσεις. Θρομβοφιλία λέγεται αυτό. Το οποίο το 90% των ανθρώπων το έχει, αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις για να καταλάβεις ότι το έχεις. Και εντάξει, αυτή η θρομβοφιλία είναι σε χαμηλά στάδια, αλλά είναι αρκετό για να με κάνει να με δημιουργήσει οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το Γιάννη Παρασκευαίδη και να του δώσω έτσι πάσα για να ρωτήσει και αυτό στο Γιάννη Παντακίδη που έχουμε. Γιάννη, τι θα σου λείψει εσένα από τον Γιάννη Παντακίδη, έτσι που ήσουν κοντά και ακολουθούσες την ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια? Εγώ, Ελένη και Νίκο, σας ακούω που ρωτάτε και ακούω και τις απαντήσεις του Γιάννη του Παντακίδη και ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι όντως πήρε αυτή την απόφαση και ότι όντως θα έρθει τώρα ο Αύγουστος και δεν θα είναι στην προετοιμασία. Γιάννη, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι για να μην φύγεις, να μην σταματήσεις. Κοίτα, δυστυχώς το να μην σταματήσεις από το να παίζεις βόλεϊ είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία μας και δυστυχώς με την υγεία δεν μπορείς να τα βάλεις. Άρα αγωνιστικά δυστυχώς δεν θα μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Βλέπω από χθες ότι και δεκάδες μηνύματα έχει πάρει ο Γιάννης και στα προφίλ του στα social media, ναι, και στα τηλέφωνα όπως έχω μάθει. Βλέπουμε δηλαδή ότι συνολικά υπάρχει μια απήχηση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο του Γιάννη του Παντακίδη και ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί και εσύ, Ελένη, και στο ποδόσφαιρο που κάνεις το ρεπορτάζ και ο Νίκος στο μπάσκετ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν αγαπάει εύκολα πρόσωπα. Και δηλαδή, δεν ταυτίζεται εύκολα με πρόσωπα, γιατί πηγαίνουν και έρχονται, ναι. Και θέλω να μας πει ο Γιάννης για αυτή την αγάπη, αυτά τα μηνύματα που παίρνει από χθες που ανακοίνωσε την απόφασή του. Και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ υποκλήθηκαν στον αρχηγό, έτσι, πέρα από τα μηνύματα στην προσωπική του σελίδα, τις φωτογραφίες, τις στιγμές που κράτησε ο καθένας, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ υποκλήθηκε, Γιάννη, έτσι. Για το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα τμήμα, έτσι. Ναι, δηλαδή, πολύ ποτέ σωστά. Δεν σταμάτησε αθλητής από hardball, volley, κάποιο άλλο τμήμα και να πάρει θέση και η ποδοσφαιρική ομάδα και η μπασκετική ομάδα. Πολύ σωστά. Εσύ πώς το εισέπραξες, Γιάννη, αυτό? Σίγουρα, εντάξει, όσο χρόνια είμαι στην ομάδα, σίγουρα έβλεπα την αγάπη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που έγινε χθες δεν το περίμενα. Δεν περίμενα, δηλαδή,
να γίνει ένας τόσος χαμός. Σίγουρα τους ευχαριστώ όλους, γιατί μαζί με αυτόν τον κόσμο περάσαμε και πολλά, δύσκολα, πολλές χαρές, πολλές στεναχώριες. Τους ευχαριστώ όλους. Εντάξει, το βασικό είναι ότι ειλικρινά δεν περίμενα ούτε από την ΚΑΕ ούτε από τα μηνύματα, αλλά και πάλι τους ευχαριστώ και αυτούς. Και πιστεύω όλοι μαζί να συνεχίσουμε αυτό το έργο, ώστε ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται ψηλά, όχι μόνο στο βόλιο και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και το μπάσκετ, έχουμε και το handball. Γενικά ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε όλα τα θέματα στις πρώτες θέσεις. Γιάννη, ποια στιγμή κρατάς? Γιατί εγώ, ας πούμε, είδα πάρα πολλούς που στάθηκαν στο κλάμα σου μέσα στο Ready. Εσύ, μέσα από όλη αυτή την πορεία και την καριέρα σου, με τις καλές, τις κακές στιγμές, τα δάκρυα χαράς και όχι μόνο, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς και θα θυμάσαι για πάντα? Κοίτα, είναι πάρα πολλές, και όπως είπες και χαρές και λύπες, σίγουρα αυτό που θα μου μείνει, που θα μου μείνει για πάντα μέσα, όλα θα μου μείνουν, αλλά κάποιο που θα ξεχωρίσω είναι το, όπως και το βίντεο που ανέβασα σήμερα το πρωί, το πρώτο μας πρωτάθλημα, σε ένα γήπεδο που ποτέ κανένας δεν περίμενε ότι θα γεμίσει το παλατάκι και θα πανηγυρίσουμε ένα δύο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η συγκεκριμένη στιγμή, θα μείνει πάντα στο μυαλό. Και από εκεί και πέρα, αλλά κάθε χρόνο έχω ξεχωρίσει σημαντικές στιγμές. Αλλά η βασικότερη είναι αυτή. Υπάρχουν και πολλές ιστορίες οι οποίες δεν ξέρει ο κόσμος. Και γι' αυτό σε θέλουμε, Γιάννη, εσύ που τα ξέρεις από μέσα. Καταρχάς δεν μας έχει πει με ποιον ήταν πιο πολύ καιρό παρέα στα δωμάτια. Δεν μας έχει πει τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν μας έχει πει για μία γιαγιά που συναντούσε πάντα ο ΠΑΟΚ στο αεροπλάνο και παίρνω ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και εσύ δεν μας έχεις πει όμως, τα ξέρεις και εσύ και δεν τα λες. Για πείτε τα τώρα που είσαι στον αέρα. Για πες μας, Παντακίδη. Κοίτα, το δωμάτιο, τον άνθρωπο που μοιραζόμουν, τυχαίω πολλές στιγμές και τη χρονιά που έφυγα από τον ΠΑΟΚ και πήγα στη Λαμία και στην Σκίδρα όταν από το ξεκίνησα, ήταν με τον Δημήτρη τον Καρά. Τον Καρά, εκτός από το συμπαίχτες, είμαστε από 16 χρονών συμπαίχτες σε εθνικές ομάδες και έχουμε περάσει πάρα πολλά οι δυο μας. Εντάξει, τώρα την ιστορία που λέει ο Γιάννης με τη γιαγιά είναι μια γιαγιά που από το πρώτο πρωτάθλημα, όταν πηγαίναμε στην Αθήνα και μας πήγαιναν το λεωφορείο, ήταν ένας οδηγός που είχε την ομάδα του, την κουβαλούσε συνέχεια μαζί μια κυρία, μια γιαγιά, που από τότε που έχουμε πάρει το πρωτάθλημα λέμε ότι όταν έρχεται η τελική φάση θέλουμε πάντα αυτό το συγκεκριμένο λεωφορείο με τη γιαγιά μέσα. Το γούρι σας. Και το γούρι μας, και πρόπερση ειδικά, πέρσι που το πήραμε στο Ρέντι, δεν είχε έρθει σε καμιά αποστολή να μας πάρει το λεωφορείο αυτό, και ήρθε το τελευταίο παιχνίδι. Και με το μπαίνω μέσα, τη βλέπω, γυρνάω και λέω σε όλους, και στον Τακουρίδη και σε όλους, λέω, παιδιά, λέω, μην σταχωριές, το πράγμα το έχουμε πάρει. Και όλοι κοιτούσαν, λέει, τι λέει τώρα. Και μετά και το σύνθημα της γιαγιάς. Είδαμε και μια ξεχωριστή σου δημοσίευση για ένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, τους Βυζαντινούς Ενωμένους Μαχητές. Γιατί αυτή η ξεχωριστή αναφορά σε αυτά τα παιδιά? Γιατί, εντάξει, οι συγκεκριμένοι έχουν, τους θυμάμαι στο γήπεδο από τότε που η ομάδα έπαιζε, προσπαθούσε να σωθεί κατηγορία. Ήταν από τα λίγα παιδιά που ακολουθούσαν την ομάδα μέσα στο παλατάκι. Ναι. Τον χάσαμε. Όχι. Δεν μας ακούει κανένας από τους δύο. Κανένα από τους δύο. Κάπου χάθηκαν και δύο. Πάμε λίγο άλλη μία. Τον. Έλα Γιάννη, τώρα σε ακούμε, ναι. Οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πολύ. Με ένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει. Όχι, έχουμε θέμα. Να ξανακαλέσουμε. Σαν φιλίας. Γι' αυτό είπα να... Όχι, καλύτερα να κλείσουμε, Χρήστο, να κλείσουμε και να ξανακαλέσουμε, γιατί υπάρχει ένα. Το Γιάννη τον Παρασκευή τον ακούμε? Ούτε το Γιάννη, να σου καλέσουμε και τους δύο.